Σε τραγωδία κατέληξε μια οικογενειακή εκδρομή στη λίμνη Φρίμαν στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς μια 35χρονη πέθανε από υδρική δηλητηρίαση. Μια σπάνια αιτία θανάτου από υπερβολική κατανάλωση νερού με μεγάλη ταχύτητα. Στην προσπάθειά της να ξεδιψάσει, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και κατέληξε. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υδρική δηλητηρίαση είναι μια σπάνια επιπλοκή όπου η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μειώνει δραστικά τα επίπεδα νατρίου στο αίμα μας, προκαλώντας εγκεφαλικό είδημα. Δηλαδή να φουσκώσει ο εγκέφαλος και κατ' επέκταση προχωρεί προς τη βάση του κρανίου και προς τον αυχένα, παγιδεύοντας έτσι κάποια σημαντικά κομμάτια του εγκεφάλου τα οποία χρησιμεύουν για τη ρύθμιση της αναπνοής και της καρδιακής λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, αν μπλοκαριστούν αυτές οι λειτουργίες, τότε χάνεται η αναπνοή, η καρδιακή λειτουργία και υπέρχεται ο θάνατος. Στις πλήσεις των περιπτώσεων, οι ασθενείς που καταλήγουν έχουν ήδη κάποιο ιστορικό υπονατριεμίας, όπου με την υπερβολική κατανάλωση μεγάλης ποσότητας νερού επιδεινώνεται. Υπάρχει επίσης και η ψυχογενής πολυδιψία που προκαλεί τον άνθρωπο να καταναλώνει υπερβολικά μεγάλες ποσότητες νερού, δηλαδή μιλούμε 8, 9, 10 λίτρα τη μέρα, που θα προκαλέσει αυτήν την υπονατριεμία του την σοβαρή, ή επίσης αν υπάρχει έντονη εφίδρωση, δηλαδή αν υδρώσουμε πάρα πολύ και χάσουμε ηλεκτρολίτες μέσω του δέρματος, τότε μπορεί να υπάρχει κάποια υπονατριεμία παράλληλα με αφυδάτωση. Στην περίπτωση έντονης εφίδρωσης, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στην ταχύτητα με την οποία θα αναπληρώσουμε με νερό. Να μειώσουμε λίγο τον ρυθμό με τον οποίο αναπληρώνουμε το νερό και ίσως μια λεμονάδα, ίσως έναν ισοτονικό ποτό που περιέχει και ηλεκτρολίτες να ήταν πιο καλό παρά το καθαρό νερό στην αρχική φάση. Τα συμπτώματα της ιδρικής δηλητηρίασης είναι ένα αίσθημα γενικής αδιαθεσίας, μυϊκές κράμπες, ναυτία, εμετή, σπασμοί καθώς και έντονος πονοκέφαλος.